2 το λέγαμε την εποχή εκεί. Ένας χώρος λοιπόν αποκλειστικά για ποιήση και μουσική. Έτσι. Το σημείο που έχω συμβαίνει τα ήταν το σημείο που πήγαιναν οι ποιητές να παγγείλουν τα πείματά τους, η μουσική να εκτελέσει τα κομμάτια τους και ο κόσμος που κάθονταν στις κερκίδες ανάλογα με την κοινωνική, την οικονομική θέση του καθενός. Όπως γίνεται και σήμερα εξάλλου, τα πιο ψηλά οικονομικά, κοινωνικά στρώματα πιο χαμηλά, πιο φτωχοί πιο ψηλά. Πρέπει να σας πω ότι ο χώρος ήταν σκεπαστός. Όχι μια απλή τέντα, αλλά με κανονική σκεπή. Είχε πάρα πολύ καλή ακουστική. Δέστε δύο άτλαντες, ένας από αριστερά, ένας από δεξιά. Συμβολικά. Σαν να θέλουν να δείξουν ότι κρατούσαν το χώρο στους ώμους, σκεπαστό και τεραγμένο χώρο. Χώρος ο οποίος φιλοξενούσε, μπορούσε να φιλοξενήσει 700 στριμωχτά μέχρι και 900 θεατές. Εδώ. Ήταν πιο ψηλό. Είναι πιο ψηλό, αλλά μπορούν. 700-900 και αλλιώς μπορούσαν και άλλους να μπουν. Πρέπει να σας πω ότι εκτός αυτά τα θεάματα που σας είπα, μουσικά και ποιητικά, γινόταν και κάποιες πολιτικές συγκεντρώσεις. Δεν θέλω να πούμε στην πόλη από εδώ, να κάνουμε ένα μικρό κύκλο, να σας δείξω κάτι που το θεωρώ σημαντικό. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, αλλά εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σημαντικό και ότι αξίζει τον κόμμα να το δείτε. Ελάτε.